Το Σώμα Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματο εξετάζει αν τα περιουσιακά στοιχεία των πολιτικών τη λίστα μπορούν να δικαιολογηθούν με βάση τα εισοδήματα που έχουν δηλώσει. Μάλιστα, όπω αποκάλυψε στο ΜΕΓΑ, υψηλόβαθμο τέλεχο του ΣΔΟΕ, αυτή τη στιγμή η λίστα περιλαμβάνει περισσότερα από 33 ονόματα και μπορεί να φτάσουν τα 50, καθώ κάθε μέρα φτάνουν στι διοκτικέ αρχέ νέα στοιχεία. Στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ έχουν μπει χειρά ονόματα που πρωταγωνίστησαν και πρωταγωνιστούν στην πολιτική ζωή. Νυν και και Βουλευτέ, και στελέχη τη τοπική αυτοδιοίκηση. Χαρακτηριστικέ είναι οι περιπτώσει που αναφέρει και το βήμα τη Κυριακή. Εν ενεργεία πολιτικό στέλεχος που διαχειριζόταν οργανισμό για τον οποίο γίνεται έρευνα για προβληματικέ προμήθειε που στήχησαν στο δημόσιο εκατομμύρια ευρώ. Πρώην επικεφαλή Οικονομικού Υπουργείου και η σύζυγό του. Πρώην αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικού Υπουργείου που εκλεγόταν σε επαρχιακό νομό. Η γυναίκα βουλευτή και ο επιχειρηματία σύζυγό τη ελέγχονται για φοροδιαφυγή γνωστός πολιτικός που διετέλεσε υπουργό σε δύο υπουργεία και ενεπλάκησε σε σκάνδαλο που ερευνάται ακόμη. Ελέγχεται για αγορά πολυτελούς θερέτρου στο εξωτερικό. Τραπεζικός παράγοντας φέρεται να έχει βγάλει στο εξωτερικό 8 εκατομμύρια ευρώ και πρώην αντιδήμαρχος μεγάλης πόλης ελέγχεται επειδή υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ των φορολογικών του δηλώσεων και των περιουσιακών στοιχείων που απέκτησε το διάστημα που ασκούσε τα καθήκοντά του ω ερετό. Η έρευνα για τον τρόπο που τα ελεγχόμενα πολιτικά πρόσωπα απέκτησαν τα περιουσιακά του στοιχεία ξεκίνησε εδώ και καιρό. Όταν στο ΣΔΟΕ αλλά και στου οικονομικού εισαγγελεί άρχισαν να καταφθάνουν επώνυμε και ανώνυμε καταγγελίε που ανέφεραν ότι οι πολιτικοί είχαν σχέση με μεγάλε προμήθειε του δημοσίου, αγόραζαν πανάκριβε κατοικίε, απέκρυπταν καταθέσει και έβγαζαν χρήματα στο εξωτερικό. Το ΣΔΟΕ εξετάζει κάθε περίπτωση ξεχωριστά και τα πορίσματα που θα εκδοθούν θα διαβιβαστούν στου αρμόδιου εισαγγελεί. Οι έρευνε των ελεγκτικών αρχών είναι πυρετόδει τόσο από τι 13 περιφερειακές διευθύνσεις του ΣΔΟΕ, όσο και από τι δύο υπηρεσίε ειδικών υποθέσεων, που ψάχνουν κυρίω υποθέσει που αφορούν εξοπλιστικά προγράμματα. Σκοπό τη έρευνα είναι να διαπιστωθεί αν τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχουν τα πολιτικά πρόσωπα συμφώνουν με τα εισοδήματα που έχουν δηλώσει, αν έχει γίνει ξέπλυμα μαύρου χρήματο, αν πλούτησαν εκτιστέ έω ή απέκρυψαν την περιουσία του από του φοροελεγκτικού μηχανισμού. Μέχρι στιγμή έχουν ανοίξει τραπεζικοί λογαριασμοί και θηρίδε για 28 από τα ελεγχόμενα πρόσωπα σε 42 ελληνικέ και ξένε τράπεζε. Εξονυχιστικό έλεγχο γίνεται σε καταθέσει και θηρίδε, σε Ελλάδα και άλλε χώρε, ακίνητα σε υποθηκοφυλακία, σκάφη, ακριβέ αγορέ, αυτοκίνητα και offshore εταιρείε. Στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών έχουν μπει και οι σύζυγοι των έγαμων πολιτικών προσώπων, επειδή οι δηλώσει που υποβάλλονται είναι κοινέ. Την επίσπευση των ελέγχων με απόλυτη διαφάνεια ζήτησε ο Ευάγγελο Βενιζέλο. Απόλυτη διαφάνεια και άμεση διερεύνηση. Δεν μπορεί να μένει καμία σκιά σε τέτοια θέματα. Να δοθούν στη δημοσιότητα τα ονόματα των πολιτικών προσώπων που ελέγχονται, ζήτησε και ο βουλευτή τη Δημοκρατική Αριστερά, Νίκο Τσούκαλη, που είχε καταθέσει και σχετική ερώτηση στη Βουλή. Πρέπει να δοθούν στη δημοσιότητα, πέραν και πάνω από οποιαδήποτε προστατευτική διάταξη. Ε, το, ο ασχόλιο του έχει ανοίξει πλέον, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω.